Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στη σημερινή παρουσίαση. Σας παρακαλώ γράψτε μου πώς ακούγουμε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Ωραία, βλέπω ότι είναι εντάξει, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και εγώ κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Η παρουσίασή μας αποτελείται από δύο κομμάτια, για όσους δεν ξέρουν. Το πρώτο κομμάτι, η μέρος, είναι ουσιαστικά θέλει να φέρει εσάς πιο κοντά με την εταιρεία, να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες και να έχετε κάποιες γενικές πληροφορίες. Και το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης είναι τα νέα της εβδομάδας, μαζί με τις προσφορές που πάνε και αυτές στα νέα, συμπεριλαμβάνονται. Και τώρα ας ξεκινήσουμε με την πρώτη μας παρουσίαση. Βλέπουμε εδώ έναν πίνακα επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο τον φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης πριν από 100 χρόνια και απεικόνισε το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη, έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι πλέον η δικιά μας πραγματικότητα, ήρθε 100 χρόνια νωρίτερα. Έχουμε τους δρόμους, τους οποίους είδαμε στους πίνακες, στον πίνακα, και εδώ είναι και οι λιμενικές περιοχές. Όμως, όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, τα οποία έχουν βοηθήσει πολύ την καθημερινή μας ζωή να γίνει πιο εύκολη, έχουν και κάποια μειονεκτήματα και βλέπουμε πως κάποια από αυτά είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο πρόβλημα, το οποίο είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος και ίσως θα ήταν και το κυριότερο πρόβλημα αυτής της λίστας, διότι ο άνθρωπος αν κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στη φύση και η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος, θέλει να πετύχει τους στόχους του και όλα αυτά φυσικά τον κάνουν να ξεχνάει ότι καταστρέφει ο ίδιος το περιβάλλον μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση, όπως ξέρετε. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν φυσικά το περιβάλλον και προκαλούν διάφορα καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο της όξινης βροχής, για το οποίο θα έχετε ακούσει. Το επόμενο σημαντικό πρόβλημα στη λίστα μας, το οποίο βλέπουμε, είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όμως κατά τη διάρκεια της καύσης απελευθερώνονται επικίνδυνα αέρια, τα οποία μολύνουν με τη σειρά τους το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, γιατί εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων σε λάκους, χαράδρες, ποτάμια, λίμνες, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες, τους οποίους βλέπετε εδώ. Φυσικά όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη και την τεράστια κατανάλωση υλικών και προφανώς τα περισσότερα έξοδα. Οι προσπάθειες για την κατασκευή ενός ανάποδου δρόμου, σαν αυτό που βλέπετε εδώ, έγιναν τον περασμένο αιώνα στη Γερμανία και έχουμε και κάτι παρόμοιο, το οποίο βρίσκεται στην Κίνα, στις μέρες μας δηλαδή.
Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του έδαφου, ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφο, το οποίο όμω είναι και η μόνη διαφορά με το απλό καθημερινό τραμ που εμεί χρησιμοποιούμε. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες. Βλέπουμε αριστερά το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια, τα οποία αυτά μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, σέρνονται από ένα σημείο και δεν γίνανε εξάρτητες μεταφορές. Και εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway Ανατόλη Γνήσιο, που μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό. Εδώ βλέπετε κάποια παραδείγματα αυτής της διαφορετικής χρήσης χορδών που έκανε. Με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπουμε τη διατομή μιας σιδηροτροχιάς χορδής, όπου διακρίνουμε τις χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουμε την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης, το εσωτερικό το περιβάλλει το σώμα της σιδηροτροχιάς και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και μη φυσικές καταστροφές, όπως για παράδειγμα τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει επίσης να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο άνετες και γρήγορες για τους επιβάτες, αλλά και πιο ασφαλής για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας στην Λευκορωσία και τώρα θα αναφέρω τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Βλέπουμε εδώ το πρώτο μας, το οποίο είναι το ευέλικτο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Το υπερελαφρύ, όπου η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδής σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για τα τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στην συντήρηση. Το ημιάκαμπτο, που είναι το επόμενο μας όχημα, το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται και διάφορα άλλα μοντέλα, όπως το Unicorn, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο αυξήθηκε από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο,
Αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το τελευταίο μας όχημα, το οποίο είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Η αυτόματη σταθμή φόρτωσης και εκφόρτωσης πληρώνουν επίσης τη δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Βινίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Και ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει έρθει μέχρι στιγμής που ακούτε αυτή την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σε μια πιο καινούργια τεχνολογία έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε ήδη αναφέρει μέχρι στιγμής αρκετές φορές στην παρουσίασή μας ότι θέλουμε το όχημά μας να είναι οικολογικό προς το περιβάλλον. Και είναι επίσης 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργεια στην αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Μια υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύριες εκτάσεις εφορικής γης κάτω από τις γράγες θα μπορούν να παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα 2 τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Το πρώτο μας όχημα, το οποίο προορίζεται για αστική χρήση μέσα στις πόλεις δηλαδή, παίρνει 14 άτομα το ένα βαχόνι και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και το άλλο μας όχημα, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό τις έχουν οι οδικές μεταφορές, δηλαδή τα φορτηγά και ό,τι άλλο κινείται με 4 ρόδες. Τα οχήματα της Skyway βλέπουμε όμως πως έχουν το μικρότερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίσες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, όπου αυτό φυσικά με τη σειρά του αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα ή ακόμα και ανθρώπους και μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως σίγουρα ξέρετε για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου, αυτοκινητόδρομου,
είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν νεκρήξεις σε βράχους ή στο βουνό. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη συγκρίση της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτές τις εικόνες και θα αναλύσουμε το κάθε διάγραμμα. Βλέπουμε εδώ το πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλαιοείχες δαπάνες και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει εδώ το όχημα το οποίο λειτουργεί μαγνητική αιώρηση. Παρατηρούμε πως οι οδικές μεταφορές έχουν πολύ μεγάλη διαφορά και φυσικά τα δικά μας οχήματα τα οποία έχουν το μικρότερο ποσοστό, τα οχήματα της Skyway που είναι με το πράσινο, έχουν εδώ, όπως ανέφερα, το μικρότερο ποσοστό και συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό και σε αυτό το διάγραμμα που είναι με τις λειτουργικές δαπάνες. Τώρα, σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, βλέπουμε πάλι πως τα οχήματα της Skyway έχουν το μικρότερο ποσοστό και το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, που αν θυμάστε τις είδαμε λίγο νωρίτερα, στην επικινδυνότητα να έχουν εκεί το μεγαλύτερο ποσοστό, που αυτό μας βγάζει σε ένα μικρό συμπέρασμα ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για μας. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το τελεφερίκ κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Μετά από αυτό βλέπουμε το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, οι ειδικές μεταφορές, το σιδηρόδρομο και τέλος τα οχήματα της Skyway, τα οποία κάνουν τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Στη μεταφορική ικανότητα, όπου είναι και ένα λίγο διαφορετικό διάγραμμα, καθώς εδώ βλέπουμε το πλεονέκτημα το να έχει το δικό μας όχημα το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι το πιο ικανό μέσο μεταφοράς και μετά από αυτό βλέπουμε το μετρό και με μεγάλη διαφορά το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το όχημά μας κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα σφίγουμε λίγο από τα διαγράμματα και σας δείχνω λίγο τις εκδοχές μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων, το Unicont, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος οχήματος, με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφορές 35 τόνων, φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και είδαμε λίγο νωρίτερα για αυτό το όχημα, αλλά το είδαμε τη μικρή έκδοση. Εδώ βλέπουμε και τη μεγάλη έκδοση. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν φυσικά από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα έβρεση τεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο σε αυτό το χώρο διοργανώνεται το EcoFest, όπου χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το μέρος για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα
μελλοντικά πλάνα που έχει για το έργο και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στη Σάρζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση των μιλοεταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, σαν αυτό που βλέπετε εδώ, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολυδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε όλες αυτές τις εταιρείες, σίγουρα τις ξέρετε. Το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ίσως κανένας δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν το κόσμο με τις υπηρεσίες και, και την τεχνολογία την οποία πρόσφεραν στην ανθρωπότητα. Η δικιά μας τεχνολογία, το κοινό που μοιράζεται με αυτές τις εταιρείες, είναι ότι και αυτή ξεκίνησε κάποτε από το μηδέν, σαν μία ιδέα ενός επιστήμονα. Μετά εξελίχθηκε σε έργο και πλέον είναι αυτό που βλέπουμε κάθε εβδομάδα και κάθε μέρα και συνεχώς ακούμε για τα επιτεύγματα που έχει κατορθώσει. Και λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να πούμε πως και αυτή η τεχνολογία θα φτάσει μια μέρα αυτά τα μεγάλα ονόματα, καθώς έχει και αυτή με τη σειρά της να προσφέρει πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. Και γι' αυτό μην χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε όσο ακόμα μπορείτε, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει καθώς ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και τώρα ας συνοψίσουμε για αυτή την πρώτη μας παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι κοινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Σκέφτεται τον άνθρωπο, προσπαθεί να τον εξυπηρετήσει με τον καλύτερο και γρηγορότερο τρόπο και παράλληλα φροντίζει και διατηρεί το πλανήτη μας. Και τώρα τελειώσαμε με την πρώτη μας παρουσίαση. Πριν πάμε στην δεύτερη, να υπενθυμίσω πως υπάρχει το chat όπου μπορείτε να ρωτήσετε. Και προχωράμε στα νέα. Ξεκινήσουμε με το πρώτο μας νέο, το οποίο είναι ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 22 του μηνός. Στην περιοδία βραβείων Skyway Community Champions Challenge στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν συνεργάτες από 11 χώρες. Παρά το γεγονός ότι πολλοί καλεσμένοι μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες, η κοινότητα του Skyway Community κατάφερε να δημιουργήσει μια ζεστή, σχεδόν οικογενειακή ατμόσφαιρα. Η περιοδία διήρκησε 7 ημέρες. Και αυτές τις μέρες οι νικητές επισκέφτηκαν το Μουσείο του Μέλλοντος, επισκέφτηκαν το U Sky Center και είχαν δείπνο με τον Ανατόλη Εντουάρδο Βιτσιουνίτσκι και έλαβαν αναμνηστικά από το Skyway Community και από το U Sky Center, όπου συγκεκριμένα ήταν ένα βιβλίο με την προσωπική υπογραφή από τον Ανατόλη Εντουάρδο. Συμμετείχαν στην εκδήλωση του Skyway Community και εκεί απονεμέθηκαν και σήματα νικητών του τελικού Skyway Community Champions Challenge και είχαν και μία περιήγηση στην περιοχή Al-Sif.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το νέο στην σελίδα της εταιρείας, όπου θα δείτε εκεί για τα νέα τα οποία αναρτεί κάθε εβδομάδα η εταιρεία. Το επόμενο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 27 του μηνός, δημόσιες συγκοινωνίες και logistics είναι μερικές από τις πολλές πιθανές εφαρμογές για την μεταφορά U-Sky. Επιπλέον, οι λύσεις επιβατών και εμπορευμάτων μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε οποιαδήποτε περιοχή διακοπών κατά το σχεδιασμό ξενοδοχείων και θέρετρων. Πρόσφατα, ο επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών και επιχειρησιακός διευθυντής του ομίλου εταιρείων Five Holdings, που αναγνωρίζεται από τους ιδιοκτήτες της ξενοδοχειακής επιχείρησης στη Μέση Ανατολή, επισκέφθηκε το U-Sky Center για να μελετήσει το έργο της Galadari Engineering εργασίες και χαλιβουργικές επιχειρήσεις, και έχοντας εισέλθει στο κέντρο δοκιμών και επιστοποίησης της U-Sky, ο Jaden Anand ενθουσιάστηκε από την τεχνολογία U-Sky. Κατά την διάρκεια της περιοδίας ήταν πεπισμένος ότι οι λύσεις της U-Sky μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την επίτευξη στόχων στο κλάδο των εστιατορίων και της φιλοξενίας. Το φιλικό προς το περιβάλλον U-House ήταν επίσης μια αποκάλυψη για τους καλεσμένους, ειδικά για τον Project Director της Five Holdings. Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις που χρησιμοποιούνται στο κτίριο των κεντρικών γραφείων της U-Sky Transport. Βρισκόμενοι στο στάδιο της ενεργού ανάπτυξης, η U-Sky Transport ενδιαφέρεται για αγώνιμη συνεργασία με αξιόπιστους συνεργάτες τους πιο πολλά υποσχόμενους τομείς, ένας από τους οποίους είναι επιχείρηση ξενοδοχείων και θερέτρων. Η U-Sky Transport έχει όλα όσα χρειάζεται για την επιτυχή υλοποίηση έργων σε αυτό το τομέα. Είναι μοναδική τεχνολογία και πρώτης τάξης ικανούς ειδικούς, οι οποίοι θα δημιουργήσουν μια ποιοτική υποδομή μεταφορών σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου. Το επόμενο μας νέο δημοσιεύτηκε σήμερα, 28 του μηνός, και Units Kitchen Technologies ανακοινώνει την έναρξη του Διεθνούς Δημοσίου Διαγωνισμού για έγγραφα προσόντων μεταπτυχιακών σπουδών. Το θέμα είναι η τεχνολογία UST. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάχουν τυχόν ενήλικες, φοιτητές, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές, υποψήφοι, ανεξάρτητος υπηκότητας. Τα θέματα των εργασιών μπορούν να επιλεγούν από τη λίστα των προτεινόμενων εργασιών στους κανονισμούς ή να προτείνονται από τους συμμετέχοντες υπό την προϋπόθεση ότι το θέμα σχετίζεται με την μεταφορά UST και την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Ο νικητής, καθώς και οι επιλαχόντες στην δεύτερη και τρίτη θέση, θα ανακοινωθούν στο τέλος του διαγωνισμού. Όλοι θα λάβουν χρηματικό έπαθλο και άλλα κίνητρα. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την 1η Οκτωβρίου 2023 μέσω του email, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. Η υποβολή του υλικού είναι διαθέσιμη τόσο στα ρωσικά τόσο και στα αγγλικά. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 15 Νοεμβρίου 2023 και θα αναρτηθούν στο ιστότοπο της Unis Kitchen Technologies. Οι υπόλοιποι όροι συμμετοχής στα κριτήρια για την αξιολόγηση της εργασίας, το ύψος αμοιβής και άλλες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στους κανονισμούς που έχουν για αυτό το διαγωνισμό. Link για αυτό το διαγωνισμό έχουμε, για αυτό το νέο μάλλον, υπάρχουν στα chat που αναρτούμε τα νέα. Από εκεί μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Οι συνεργάτες από το Βιετνάμ, και επίσης αυτό είναι ένα νέο το οποίο επίσης δημοσιεύτηκε σήμερα,
Είναι ηγέτες στον αριθμό των νικών στο Skyrim Community Champions Challenge. Το τρίτο στάδιο δεν ήταν εξαίρεση και έτσι οι leaders της κοινότητας του Skyward ενθάρρυναν την ομάδα των νικητών του τελικού σταδίου με επικεφαλή τον Βιετναμέζο leader και οργάνωσαν μια επιπλέον περιοδία για αυτούς. Μαζί με τον αρχηγό και τους συμμετέχοντες περιοδίας του κύριου βραβείου από το Βιετνάμ, 60 εταίροι επισκέφτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και επισκέφτηκαν μία από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες, το U Sky Center, στην Σάρζα. Εκεί τους υποδέχτηκαν θερμά ο Ανατόλη Γιουνίτσκι και ο διευθυντής του U-Scovery Άλεξ Ζερίτσκι και ο γενικός διευθυντής του U-Sky Center Σεργέι Ταράσεφ. Μπορείτε επίσης και για αυτό το νέο να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες στο link το οποίο έχουμε επίσης αναρτήσει και πάμε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα που έχει να κάνει με την προσφορά η οποία θα συνεχίσει μέχρι τις 10 Μαρτίου 2023 φυσικά. Η προσφορά Face of the Future ισχύει στον προσωπικό λογαριασμό και με αυτήν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αριθμό επενδύσεων με έκπτωση 1/90 και να πάρετε το δικό σας ολόγραμμα με την φωτογραφία σας, το οποίο ολόγραμμα θα βρίσκεται στο Μουσείο Εκατέχνα Πάρκ. Θα μπορέσετε να δημιουργήσετε το δικό σας ολόγραμμα μόνο αφού έχετε πληρώσει ολόκληρο το ποσό της επένδυσής σας σύμφωνα με μία από τις απαιτήσεις, με πληρωμή μηνιαίας δόσης $500 για 10 μήνες ή εφάπαξ το ποσό των $5,000. Και αυτά είχα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Όπως είπα, όλα αυτά τα νέα τα οποία ανέφερα και είπα σήμερα εδώ, τα links υπάρχουν στα chat με τους συνεργάτες και μπορείτε επίσης και από το δικό σας back office να διαβάζετε τα νέα. Σας προτρέπω να το κάνετε αυτό έτσι ώστε να είστε πάντα ενήμεροι σχετικά με την τεχνολογία. Οπότε σας καληνυχτίζω για σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα. Θα στείλω μέχρι τότε πρόσκληση έτσι ώστε να μπορέσετε να μπείτε για την επόμενη μας συνάντηση. Ερωτήσεις δεν βλέπω, οπότε μπορούμε να κλείσουμε για σήμερα. Για μία ακόμη φορά σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και καλό υπόλοιπο της ημέρας σας και της εβδομάδας σας. Καλό σας βράδυ.